Αλλαγή σελίδα για το ΤΕΔ Δυτική Κρήτη με το Λευτέρη Κοπάση να αναλαμβάνει την Προεδρία μετά τη χθεσινή εκλογική διαδικασία, η οποία προέκυψε από την παρέτηση του Γιάννη Στρογγυλού. Συνολικά 7 αντιπροσωπείες των μηχανικών που εκπροσωπούν τις παρατάξεις του επιμελητηρίου ψήφισαν, ενώ η μία αντιπροσωπεία αποχώρησε από τη διαδικασία. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά και με συλλογικές διαδικασίες θα καθορίσουμε τους στόχους της επόμενης μέρας, που όμως ήδη διαφέρεται ότι το ασφαλιστικό είναι σε πολύ ψηλή προτεραιότητα, γιατί υπάρχουν γρήγορες εξελίξεις αυτό, όπως επίσης και σε αυτό που συνοδεύει ως ατήρητη ανάγκη, το ασφαλιστικό που είναι η απασχόληση. Τα μεγάλα έργα δηλαδή της Κρήτης. Από εκεί και πέρα θα εξειδικευτεί η λειτουργία και ο τρόπος και οι στόχοι. Οπότε θα τα πούμε και σε επόμενη συνάντηση. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι δεν ήταν κεραυνός στην Ελευθερία. Θα θέλω να επικαλεστώ ότι τα τελευταία 9 χρόνια είμαι πρόεδρος και αντιπρόεδρος της αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου και τα τελευταία 16 χρόνια εκλέγομαι στην αντιπροσωπεία του Τμήματος Δυτικής Κρήτης. Ο νέος πρόεδρος του ΤΕΤ Τμήματος Δυτικής Κρήτης δεσμεύτηκε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των μηχανικών. Θα γίνει μια προσπάθεια μεγαλύτερης συστράτευσης ενδεχόμενα, αλλά θα χτίσουμε πάνω σε αυτό που έχουμε βρει, το οποίο βασίζεται σε ομόφωνες αποφάσεις και σε κοινή λειτουργία. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναδείχθηκε ο Σπύρος Σοφιανός και γραμματέας Ιανθή Βογιατζάκη. Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας των Μηχανικών αναδείχθηκε ο Γιάννης Βόρδος, αντιπρόεδρος ο Γιώργος Γελασάκης και γραμματέας ο Γιώργος Αρχοντάκης. Οι εκλογές για την αντιπροσωπεία και τη διοικούσα του ΤΕΕ θα πραγματοποιηθούν το ερχόμενο φθινόπωρο. Οι εκλογές κανονικά θα διεξαχθούν στο τέλος της τριετίας. Προβλέπεται δηλαδή, έχουν προκηρυχθεί να γίνουν τον Νοέμβριο που μας έρχεται. Εφόσον δεν συμβεί κάποιο άλλο γεγονός, όπως εθνικές εκλογές, κάτι τέτοιο που αναγκαστικά προκαλεί την αναβολή τους.